Τραγική κατάληξη είχαν οι θερινές διακοπές στις Γαλλικές Άλπεις για την Άρτεμις Παπαμιχαήλ, ηλικίας 30 ετών από τη Λάρνακα. Η έμπειρη ορειβάτης ταξίδεψε μέχρι την περιοχή ο Τσαβουά για να επιδοθεί στο αγαπημένο της άθλημα στο όρος Τουάν Μπρεβέν. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το δυστύχημα συνέβη χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια κατάβασης της νεαρής από την κορυφή του βουνού. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 30χρονη έπεσε από ύψος 400 μέτρων. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές της Κύπρου στο Παρίσι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Η πρεσβεία έχει ενημερωθεί από χθες και προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένεια για τον επαναπατρισμό της Θωρού. Έχουμε μιλήσει επίσης και με την οικογένεια εδώ στην Κύπρο για να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια για την διεκπαιρέωση αυτής της διαδικασίας. Στις σκηνές πέφσαν γιατροί οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο της άτυχης νεαρής Κύπριας, ενώ έρευνα για τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικές αρχές της πόλης Σαμονή. Η άτυχη ορειβάτης βρισκόταν στις Γαλλικές Άλπεις μαζί με φίλη της ηλικίας 38 ετών επίσης Κύπρια, η οποία συνδράμει στις προσπάθειες των ειδικών. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει το θανατηφόρο ορειβατικό ατύχημα που συνέβη στις Γαλλικές Άλπεις χθες 25 Ιουλίου με θύμα νεαρή Κύπρια. Ο γαλλικός τύπος δημοσιεύει πληροφορίες και για δεύτερο δυστύχημα που συνέβη χθες στην ίδια περιοχή με θύμα ορειβάτη ηλικίας 72 ετών από την Ορμανδία.